Πάμε στην συνέντευξη που σας είπαμε και πάμε να καλημερίσουμε έναν άνθρωπο με τον οποίο μπορούμε να μιλήσουμε για πάρα πολλά πράγματα. Okay. Το πράγμα που, η θεματολογία που μας αρέσει περισσότερο από όλους και όλους μας και σε μένα και στον Άγγελο Χαριστέα είναι το ποδόσφαιρο βέβαια. Άγγελε, τι κάνεις? Καλημέρα. Καλημέρα Χρήσταδε, καλημέρα. Λέω ότι μπορούμε να μιλήσουμε για πάρα πολλά. Τρέχω πολύ. Βλέπω βέβαια μια αγάπη στο μπάσκετ τώρα τελευταία, Άγγελε. Εντάξει, πέσω και μπασκετάκι έτσι. Ναι. Τώρα τελευταία, όταν δεν μπορείς να τρέξεις 11x11, πας λίγο σε πιο μικρό γήπεδο μετά. Έτσι πάει. Όχι, έχω παίξει αρκετές φορές μπάσκετ γενικότερα και για φιλανθρωπικό σκοπό. Mm-hmm. Εντάξει, έτσι και το ύψος. Και έχουμε... Ακριβώς. Αλλά είμαι για τους μπασκετβολίστες είμαι ακόμα γρήγορος γι' αυτό. Σε είδαμε χθες στο μουσείο του Άρη, του μπασκετικού Άρη, αλλά εμένα μου έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση και θέλω να μας πεις δύο πραγματάκια γι' αυτό. Τα γήπεδα που φάγαμε τα γόνατά μας και τα νιάτα μας. Δηλαδή, εγώ ως Χαριλιώτης έπαιζα πάρα πολλές φορές ως πιτσιρικάς στο Ποσειδόνιο. Εκεί κατεβαίναμε και έγιναν πάρα πολύ ωραία τα γήπεδα εκεί και αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους όσους επιμελήθηκαν αυτή την αλλαγή. Χρήσταθε, όταν πήραμε τα γραφή στον Άρη 16,5 περίπου χρονών εκείνο το καλοκαίρι, ναι. Και πήγαινα ακόμα σχολείο τρίτη ηλικίου στο 8ο κάτω παραλία, πηγαίναμε μέσω προπονήσεων με την ομάδα τότε του Άρη, πήγαινα για να παίξω και μπασκετάκι με τα παιδιά, γιατί οι περισσότεροι φίλοι μου παίζανε μπάσκετ, δεν παίζανε ποδόσφαιρο. Και έτσι τους έκανα και εγώ το χατήρι να πάω να παίξω μπάσκετ για να κάνουμε παρέα και πήγαινα εκεί στο Ποσειδόνιο. Οπότε εκείνο το μέρος και για μένα μου θυμίζει πάρα πολύ έτσι ωραίες αναμνήσεις, γιατί εκεί έκανα τους φίλους μου στη Θεσσαλονίκη. Και αυτό που είπαμε και προχθές όταν εγκαινιάστηκαν τα 8 καινούργια γήπεδα μπάσκετ, να το πω έτσι, ήταν ότι αυτά τα γήπεδα δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά εκεί της περιοχής και όχι μόνο να χαρούν αυτό που κάναμε εμείς παλιά που λέγαμε να παίξουμε μπάλα στην Αλάνα, να παίξουμε σε εξωτερικό χώρο, να μην είμαστε κλεισμένοι κάπου μέσα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι αυτό έγινε με πρωτοβουλία της περιφέρειας, του κ. Τζιτζικώστα και της κυρίας Παντουλίδη της Βούλας, έτσι, που είναι, που η Βούλα έχει αναλάβει το κομμάτι του αθλητισμού, να το πω έτσι πιο συγκεκριμένα, πάντα σε συνεργασία με το Υπουργείο Αθλητισμού, έτσι, με τον κύριο Αβγενάκη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι η Θεσσαλονίκη αρχίζει σιγά σιγά και ξυπνάει προς αυτή την κατεύθυνση. Η Θεσσαλονίκη δεν είναι μόνο εστιατόρια, καφέ, έχει και πρέπει να αναπτύξει και περισσότερο και τα μουσεία που πήγα καλή ώρα χθες και τα αθλητικά κέντρα της. Είναι μια πόλη η οποία έχει άπειρες δυνατότητες με τις εικόνες που έχω εγώ από το εξωτερικό και χάρηκα πάρα πολύ που πριν λίγες μέρες και μάλιστα την Παρασκευή θα είμαι πάλι εκεί πέρα, θα είναι και ο Πρωθυπουργός στο Ποσειδόνιο, γιατί τέτοια γήπεδα, τέτοιες αναπλάσεις δίνουν, καλυτερεύουν και την ποιότητα ζωής έτσι, των πολιτών μας. Και είναι στην επικαιρότητα το θέμα των γηπέδων. Θα σε ρωτήσω και λίγο αργότερα. Απλά ξέρεις τι θέλω, να το δείτε και ως περιφέρεια και ως δήμος και ως πολιτεία πρέπει να το δουν. Γίνονται κάποια πράγματα. Ξέρεις τι συμβαίνει μετά, Άγγελε, το έχεις ζήσει προφανώς. Μετά από ένα διάστημα, επειδή δεν υπάρχει προφανώς, δεν υπάρχουν τα χρήματα, δεν θα πω ότι εγκαταλείπονται, αλλά αφήνονται στην τύχη τους. Δηλαδή, βλέπεις πολλές φορές. Τώρα, εγώ είδα και τις φωτογραφίες και τα λοιπά εκεί από τα γήπεδα. Πραγματικά είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο και στο μάτι. Δηλαδή, βλέπεις και λες, τι ωραία που το φτιάξανε το γήπεδο. Εγώ δεν θέλω μετά από 6 μήνες να δω γραμμένα συνθήματα, αλλίωση στα γήπεδα κάτω, σπασμένη την μπασκέτα, να αφαιρούνται τα διχτάκια. Δηλαδή, στο εξωτερικό δεν υπάρχει ποτέ ή πολύ σπάνια υπάρχει καταστροφή αυτών των πραγμάτων. Και ίσως υστερούμε στο κομμάτι και της φύλαξης. Ίσως πρέπει να το δούμε και αυτό. Γιατί είναι πραγματικά πολύ όμορφα πράγματα που γίνονται και μετά από ένα χρόνο λες πώς κατάντησε έτσι. Έχεις απόλυτο δίκιο, Χρυσάδε. Εγώ δύο προβλήματα έχω διακρίνει όσο το διάστημα που είμαι στην τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι ότι παλαιότερα γινόντουσαν έργα, πολύ σημαντικά έργα, έτσι, τα οποία όμως δεν είχαν σκεφτεί
τη συντήρηση αυτών των έργων έτσι. Στα επόμενα χρόνια, στην επόμενη πενταετία, όχι στον επόμενο χρόνο. Mm-hmm. Μιλάμε ότι αυτά τα γήπεδα θα μείνουν για πάντα. Δεν φτιάχτηκαν για να μείνουν για 2 και 3 και 4 και 5 χρόνια. Οπότε εκεί πέρα το business plan πρέπει να είναι συγκεκριμένο. Πόσα χρήματα υπάρχουν, τα χρήματα για να υπάρξει συντήρηση τα επόμενα 5-10 χρόνια. Mm-hmm. Αυτό είναι το στοίχημα που καλούμαστε να λύσουμε. Όσον αφορά τώρα το συγκεκριμένο θέμα της φύλαξης, νομίζω εκεί πέρα είναι στην ιδιοσυγκρασία του κάθε Δήμου, της κάθε περιοχής, του κάθε, να το πω έτσι, αθλητικού κέντρου, mm-hmm. το πόσο φυλάσσει, να το πω έτσι, αυτό το θησαυρό. Οι συγκεκριμένες μπασκέτες, να πω ότι δεν έχουν μπει κανονικά διχτάκια, έχουν μπει αλυσίδες, να το πω έτσι, αυτό που λέμε, ακριβώς. Έτσι ώστε να αποφύγουμε αυτό το φαινόμενο το να χαλάσουν εύκολα. Βλέπω δηλαδή ότι γίνονται καινούργια πράγματα, τα καινούργια έργα που γίνονται από την περιφέρεια έχουν και αυτή την, να το πω έτσι, την πολυτέλεια. Σκεφτόμαστε και τι θα γίνει τα επόμενα χρόνια, mm-hmm. πώς θα συντηρηθούν όλα αυτά τα έργα που. Γιατί δαπανήθηκαν πάρα πολλά χρήματα, όχι μόνο για το συγκεκριμένο έργο, αλλά γενικότερα τα τελευταία 2-3 χρόνια. Και χρήσατε τα επόμενα χρόνια, η περιφέρεια θα έχει για πρώτη φορά πάρα πολλά χρήματα στη διάθεσή της για υποδομές, για ψηφιακό μετασχηματισμό, έξυπνες πόλεις, όλα αυτά εδώ δηλαδή. Πρέπει να υπάρχει και ένα πλάνο σου. Είναι και στο αντικείμενό σου ως αντιπεριφερειάρχης, αν δεν κάνω λάθος αυτό, έτσι. Είσαι πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ακριβώς, ναι. Mm-hmm. Πάνω από 380 εκατομμύρια θα δαπανηθούν για έξυπνες πόλεις. Αυτό τι σημαίνει? Ότι επίσης μπορώ να το πω κιόλας, είναι πολύ καλό που με ρωτάς, ότι πολύ σύντομα θα έχουν όλες οι εταιρείες, οποιαδήποτε μορφής εταιρείες, ιδιωτικού τομέα, έτσι, mm-hmm. τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν προγράμματα από το Ταμείο Ανάκαμψης για να αναβαθμίσουν την εταιρεία τους ψηφιακά. Οπότε είναι καλό να το γνωρίζουν και αυτό οι ακροατές μας, τώρα που μας mm-hmm. ακούνε. Mm-hmm. Πολύ σύντομα θα ανακοινωθεί και αυτό. Άρα πρέπει να έχουμε τα αυτιά μας και τα μάτια μας ανοιχτά να εκμεταλλευτούμε αυτή τη συγκυρία και μάλιστα θα είναι πολύ ποσοστό που θα καλύψει το Ταμείο Ανάκαμψης. Γύρω στο 90% νομίζω πολύ από σημαντικό. Το 100%. Πάρα πολύ σημαντικό. Μια που μιλάμε για γήπεδα και τα λοιπά, εντάξει, σήμερα βγήκε το προεδρικό διάταγμα για το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Θα υπάρχει συμμετοχή της περιφέρειας και μάλιστα ήταν ένα από τα αιτήματα που υπήρχαν διαχρονικά από τον ΠΑΟΚ ώστε για τους περιβάλλοντες χώρους να υπάρχει συνδρομή της περιφέρειας και του Δήμου. Κάτι αντίστοιχο θέλει και ο Άρης, ο οποίος είναι πολύ πιο, είναι σε πολύ πιο πρώιμο στάδιο. Έχεις ενημέρωση για αυτά τα δύο ζητήματα, τα δύο θέματα αυτά, όσον αφορά τη συνδρομή της περιφέρειας αποκλειστικά? Όσον αφορά το γήπεδο του ΠΑΟΚ, είναι μια... να το πω έτσι, ένα θέμα το οποίο το έχουν, υπάρχει στην περιφέρεια σαν θέμα και σαν απόφαση πολύ, πολύ προτού, να το πω έτσι, σωματωθώ εγώ στην περιφέρεια, και ήρθε τώρα αυτή τη στιγμή, να το πω έτσι, μετά από αρκετές διαδικασίες όλα αυτά, χρήσατε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, αυτό που λέμε η γραφειοκρατία, πολλές φορές είναι και αυτή που δημιουργεί προβλήματα τις ομάδες, το να γίνει, να το πω έτσι, ένα αθλητικό κέντρο, είτε λέγεται γήπεδο ποδοσφαίρου είτε γήπεδο μπάσκετ. Θεωρώ ότι πλέον υπάρχει μια πολύ μεγάλη βούληση από την περιφέρεια και από τον Τζιτζικώστα, προσπαθώντας να τρέξουμε λίγο πιο γρήγορα αυτές τις διαδικασίες που είναι χρονοβόρες. Όπως καταλαβαίνουμε τώρα, ένα γήπεδο που είτε του ΠΑΟΚ είτε του Άρη, για μένα είναι ένα must εισαγωγικά που πρέπει να υπάρχει ως κεντρικό πλάνο της διοίκησης της περιφέρειας. Δηλαδή το να έχει ένα καινούριο γήπεδο ΠΑΟΚ και ένα καινούριο γήπεδο Άρης, για μένα είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει χθες. Αλλά υπάρχει και μια διαδικασία η οποία πρέπει να ακολουθηθεί, έτσι. Mm-hmm. Οπότε έφτασε το πλήρωμα του χρόνου για τον ΠΑΟΚ. Όσον αφορά τον Άρη, ακόμα βρίσκεται η υπόθεση σε πολύ πρώιμο στάδιο, θα έλεγα, της προμελέτης μελέτης, οπότε δεν έχει μπει ακόμα σε διαδικασία υπόθεση στο να πάμε σε πιο, να το πω έτσι, επικυρωμένα πράγματα. Mm-hmm.
Εγώ είμαι πάντως, το έχω ξαναπεί και το είπα και στον κύριο Καρυπίδη, ότι είμαι και ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται και με τον αθλητισμό, δηλαδή έξω από αυτό, άσχετα και αν είμαι αυτή τη στιγμή στην ψηφιακή πολιτική. Οπότε θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή συγκυρία για τα επόμενα 4 χρόνια, Χρύσανθε, που θα υπάρξουν, να το πω έτσι, τα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα κονδύλια, να το εκμεταλλευτεί και η ομάδα του Άρη και η ομάδα του ΠΑΟΚ και όλες οι ομάδες που μπορούν να πάρουν μέρος από αυτή την πίτα. Να το εκμεταλλευτεί και η κοινωνία, Άγγελε, γιατί αν φτιάξεις χώρους πρασίνου περιμετρικά ενός γηπέδου και φτιάξεις πάρκα ή οτιδήποτε άλλο, πέρα από το ότι θα υπάρξει δουλειά για τον κόσμο και όλα τα υπόλοιπα, αυτά το αντιλαμβάνεται ο καθένας και πάντα υπάρχει ιδιωτική πρωτοβουλία, ναι, θα υπάρξουν και άνθρωποι που θα έχουν και την εκμετάλλευση των χώρων κτλ. Αλλά έχει τη δυνατότητα η περιφέρεια, ο Δήμος, η πολιτεία, όποιος θέλεις, να δημιουργήσει καλύτερους δρόμους, να δημιουργήσει χώρους πρασίνου, να ομορφύνει και περιοχές. Είτε είναι η Τούμπα, είτε είναι ο χώρος εκεί που θα κάνει το γήπεδο ο Άρης, είτε θα αναπνεύσει η περιοχή της Χαριλάου, που εγώ ξέρω πάρα πολύ καλά τι σημαίνει, ειδικά για εκείνη την περιοχή, να υπάρχει γήπεδο εκεί πέρα μέσα. Υπάρχει η δυνατότητα δηλαδή να γίνει καλύτερη ζωή και ανθρώπων που δεν έχουν σχέση με το ποδόσφαιρο ή τον αθλητισμό. Ακριβώς έτσι είναι, συμφωνώ, γιατί να μην ξεχνάμε ότι ένα γήπεδο πλέον το βλέπουμε στην Ευρώπη κατά κύριο λόγο, στην Ελλάδα δεν το βλέπω εγώ. Εύχομαι το γήπεδο της ΣΑΕΚ, να το πω έτσι, να πληρεί αυτές τις προδιαγραφές, που ακριβώς αυτό που λες, ότι θα πρέπει να υπάρχει, ναι μεν, ένα γήπεδο που θα παίζεται ποδόσφαιρο, αλλά γύρω από όλο αυτό το project θα πρέπει να μην ξεχνάμε και τους πολίτες που ζουν γύρω από εκείνη την περιοχή. Έτσι. Το πώς θα εκμεταλλευτούν το βιωτικό τους επίπεδο, πώς θα εκμεταλλευτεί αυτό το γήπεδο. Θα υπάρξουν εταιρείες μέσα που θα δουλεύουν και θα είναι ένας ζωντανός οργανισμός σε ένα γήπεδο. Θα υπάρξει πράσινη ανάπτυξη περιμετρικά του γήπεδου. Όλα αυτά είναι πολύ. Όλα αυτά, γι' αυτό και λέω ότι καλύτερα ένα πράγμα να αργήσει ένα χρόνο ή 2 χρόνια, να το πω έτσι, αλλά να γίνει με το σωστό τρόπο, γιατί θα μείνει για πάντα ένα γήπεδο του ΠΑΟΚ ή του Άρη, έτσι. Έτσι είναι. Και ευτυχώς βλέπουμε και, εντάξει, στην Αθήνα είναι πιο εύκολα τα πράγματα, βλέπουμε κινούνται οι ρυθμοί και το χρήμα λίγο περισσότερο, αλλά ίσως τελικά σε 5-6 χρόνια να λέμε ότι έχει καινούριο γήπεδο ΠΑΟΚ, καινούριο γήπεδο Άρης, καινούριο γήπεδο ΙΑΚ, ο Ολυμπιακός το έχει το Καραϊσκάκης εδώ και χρόνια, καινούριο γήπεδο Παναθηναϊκός, σιγά σιγά δηλαδή αυτό το μαράζι που είχαμε, γιατί πηγαίναμε στο εξωτερικό, εσύ το έζησες κιόλας, και βλέπαμε απίστευτα γήπεδα και αγωνιστικούς χώρους και κερκίδες και πρόσβαση και τα πάντα όλα, σιγά σιγά να γίνει στην Ελλάδα. Βέβαια έχουμε και άλλα πράγματα να κάνουμε. Ακριβώς. Γιατί το ζήτημα είναι πώς θα πηγαίνουμε στα γήπεδα. Πας στο εξωτερικό και βλέπεις το τρένο να πηγαίνει σε 1,5 λεπτό από τη μία μεριά της πόλης στην άλλη. Εδώ έχουμε ζητηματάκια τέτοια. Πάλι σήμερα έχει στάση εργασία ΣΟΑΣΤ, χωρίς λεωφορεία η Θεσσαλονίκη, χωρίς άλλο τρόπο μετακίνηση η Θεσσαλονίκη. Είναι και αυτά θέματα, Άγγελε, που καταλαβαίνεις, στον κόσμο χτυπάνε κάπως. Βέβαια, η ουσία όλων αυτών, Χρυσανθέ, είναι ότι στο τέλος καταλήγουν όλα στο πώς θα υπάρξει ένα βιωτικό επίπεδο του πολίτη στη Θεσσαλονίκη και στην περιφέρεια γενικότερα, το οποίο να είναι αντάξιο, να το πω έτσι, το ότι ανήκουμε στην Ευρώπη και ότι είμαστε μια ευρωπαϊκή χώρα. Έτσι. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι ωραία όταν βγαίνουμε στο εξωτερικό και οι ομάδες που παίζουν Champions League ή ξέρω εγώ UEFA και τα λοιπά, η Europa League, είναι πολύ ωραίο να λέμε «Α, τι ωραία περάσαμε», αλλά κάποια στιγμή πρέπει να το λέμε και στη χώρα μας αυτό το πράγμα, έτσι. Έτσι. Δηλαδή να έρχονται οι άνθρωποι του εξωτερικού και να λένε ότι εγώ πήρα το τρένο, έφτασα στην ώρα μου, πήγα στο γήπεδο να παίξουμε το παιχνίδι και ήταν φανταστική η όλη οργάνωση και όλο. Δηλαδή θέλω να πω ότι πρέπει σιγά σιγά να ξυπνάμε και εμείς εδώ πέρα, έτσι ώστε οι ξένοι που θα έρχονται να λένε ήρθαμε σε μια χώρα η οποία έχει κάνει τεράστια βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Έτσι. Πάμε λίγο και στα αμυγός ποδοσφαιρικά. Ο Άρης έχει κάνει πολλά βήματα μπροστά. Είναι δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην τρίτη θέση. Είναι τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στην Ευρώπη για πρώτη φορά στην ιστορία του. Γενικότερα βλέπουμε ότι τουλάχιστον στο αγωνιστικό κομμάτι, στο πρωτάθλημα, έχει αναβαθμίσει τη θέση του και την παρουσία του. Το κύπελο είναι αυτό που μας λυπεί, αλλά εντάξει. Το βλέπεις και εσύ, το νιώθεις και αυτό και εσύ. Σε βλέπουμε πάρα πολύ συχνά και στο Κλεάν της Μικελίδης, στο κήπεδο, παρακολουθείς την ομάδα. Εγώ, Χρύσανθε, επειδή έχω ζήσει την ομάδα και από μέσα, έτσι, ως sport director, τώρα τη ζω και από έξω. Από έξω λέγοντας
κοντά, αλλά δεν είμαι μέσα σε μια θέση μέσα στην ομάδα. Έτσι, φυσιολογικό. Θεωρώ ότι ο Άρης αυτό που έχει καταφέρει να κάνει είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, το να έχει περάσει, να το πω έτσι, όλη αυτή την τρικυμία γάμα εθνική κτλ. Κτλ. Και το να επανέλθει μια ομάδα και να έχει μια σταθερή έτσι, θέση κατάταξης και όχι μόνο τα τελευταία χρόνια, από τότε που ανέβηκε δηλαδή πάλι στην Super League, αυτό δείχνει αμήτι άλλο ότι πρώτον υπάρχει ένας συγκεκριμένος στόχος που είναι το αγωνιστικό κομμάτι αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Άρα πρέπει δηλαδή αγωνιστικά η ομάδα δείχνει ότι έχει βρει μια σταθερότητα. Κανένας δεν είναι τέλειος. Όλες οι ομάδες βλέπουμε στην Ελλάδα ότι έχουν σκαμπανεβάσματα, αλλά στο τέλος αυτό που έχει σημασία για τον Άρη είναι ότι κρατιέται η ομάδα σε αγωνιστικό επίπεδο μέσα στην τριάδα, μέσα στην τετράδα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, πάει να πει ότι υπάρχει ένα αγωνιστικό πλάνο α συγκεκριμένο. Η ομάδα δηλαδή δεν πελαγοδρομεί, να το πω έτσι, αγωνιστικά. Και από εκεί και πέρα, όταν έχεις μια τέτοια σταθερότητα, αρχίζεις και χτίζεις ή πρέπει να αρχίζεις και να χτίζεις και το εξωαγωνιστικό κομμάτι της ομάδας, που αφορά χορηγίες, αφορά το πρόσωπο της ομάδας, αφορά τους φιλάθλους της ομάδας, το γήπεδο, το μάρκετινγκ. Σιγά σιγά αρχίζεις και χτίζεις δηλαδή μετά, αλλά η βάση πάντα είναι το αγωνιστικό. Γιατί άμα η ομάδα, Χρήσανθε, δεν ήταν μέσα στην πρώτη τριάδα, τετράδα ή πεντάδα, να το πω έτσι, όπως καταλαβαίνεις μετά, υπάρχει μια πίεση περισσότερο στο αγωνιστικό κομμάτι. Οπότε αυτή τη στιγμή έχει μια ηρεμία σχετική και θα πρέπει να συνεχίσει, αλλά ταυτόχρονα μην ξεχνάει να επενδύει και στα άλλα κομμάτια που υπάρχουν σε ένα, γύρω από ένα σύλλογο ποδοσφαιρικό. Έχεις δίκιο και το έχεις βιώσει και καλά κάνεις και το λες, γιατί υπάρχει όντως το καλό αγωνιστικό, αλλά ο Άρης θέλει πολλά βήματα ακόμα, το ξέρουμε όλοι όσοι είμαστε κοντά στην ομάδα, πολλά βήματα ακόμα σε πάρα πολλούς τομείς, αλλά δεν γίνεται να γίνουν και όλα μαζί. Και ειδικά, Άγγελ, όταν υπάρχει και αυτός ο Βραχνάς, εσύ το έζησες, γιατί ήταν όταν ήσουν εσύ, έσκασε στο κεφάλι σας αυτό με τα παλιά χρέη από παλιούς ποδοσφαιριστές. Και θυμάμαι, το συζητούσαμε τότε και εγώ πραγματικά δεν περίμενα ότι θα καταφέρει να τα εξυπηρετήσει τόσο άμεσα ο Θόδωρος Καρυπίδης και να έχει παράλληλα την ομάδα σε υψηλό επίπεδο. Είναι αρκετά τα χρήματα που έχουν δοθεί σε συστόν Οριόλ και όλους αυτούς εδώ πέρα 15 χρόνια πίσω υποχρεώσεις. Το πιο δύσκολο πράγμα, και το ξέρουν όλοι όσοι μας ακούνε, είναι το να καλείσαι να πληρώσεις κάτι το οποίο δεν είναι δικό σου. Mm-hmm. Αυτό είναι ίσως το χειρότερο συνέστημα που μπορεί να έχει οποιοδήποτε άνθρωπος, έτσι, ατομικά. Φαντάσου τώρα να είσαι σε μια ομάδα όπως στον Άρη, που κάθε τρεις και λίγο να σου κάνει προβλήματα οικονομικά, τα οποία δεν ήταν επί της δικής σου διοίκησης. Φαντάζεσαι, ας το πω έτσι, έχεις που έχεις δηλαδή τα δικά σου, σου έρχονται και κάτι παλιά τα οποία δεν τα έχεις δημιουργήσει εσύ, αλλά καλείσαι, γιατί πλέον ο Άρης καλείται αναγκαστικά να είναι σε μια διαδικασία, να το πω έτσι, να είναι καθαρός οικονομικά. Έτσι. Γιατί η ομάδα πρέπει να κοιτάζει μόνο προς τα μπρος. Είναι δηλαδή αυτή τη στιγμή, θα έλεγα, πολύ δύσκολο για τον κύριο Καρυπίδη το γεγονός ότι θα πρέπει, ναι μεν, και είναι πάρα πολύ στενάχωρο και δύσκολο οικονομικά να ανταπεξέλθει ένας σύλλογος με παλιά χρέη, αλλά από την άλλη καλείται αναγκαστικά να είναι καθαρή οικονομικά η ομάδα, γιατί η ομάδα αγωνιστικά πάει τρένο, να το πω έτσι, αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Οπότε δεν μπορεί να κάνει τώρα πισωγυρίσματα. Έτσι. Είναι πολύ δύσκολο και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να μην ξεχνάμε ποτέ να στηρίζουμε την ομάδα. Γιατί η ομάδα, καλός ή κακός, ο πυρήνας ειδικά του Άρη είναι ο κόσμος του. Αυτός είναι η μεγάλη του δύναμη. Και μόνο από τον κόσμο έχεις ένα πολύ μεγάλη πίτα οικονομικής βοήθειας. Mm-hmm. Κλείνοντας, τον Καμαρά εσύ τον έδινες? Θα έλεγα ότι ο Καμαρά δείχνει ότι προσαρμόζεται στην ομάδα. Mm-hmm. Ενώ στην αρχή ήταν λίγο έξω τα νερά του. Στον πρώτο γύρο, ναι. Στο πρώτο γύρο, ναι. Εγώ, Χρήσανθε, επειδή με γνωρίζεις πάρα πολύ καλά, το πρώτο πράγμα που βάζω πάνω απ' όλα σε μια ομάδα, σε ένα σύλλογο, είναι το business plan. Γιατί κανένας παίκτης δεν είναι αναντικατάστατος. Έτσι. Αν μια ομάδα έχει τη δυνατότητα να αγοράζει ένα και να πουλάει τρία, τότε είναι το ιδανικότερο. Πάει να πει ότι έγινε ένα πολύ καλό deal, να το πω έτσι. Mm-hmm. Και κανένας δεν είναι αναντικατάστατος πλέον στο ποδόσφαιρο.
ούτε ο Μέση ούτε ο Ρονάλντο. Έτσι. Όσο άλλο το Καμαρά. Δηλαδή, αν υπάρχει μια οικονομική πρόταση η οποία καλύπτει, να το πω έτσι, την ομάδα του Άρη οικονομικά, εγώ δεν ενδιαφέρει αν έδινα τον καλύτερό μου παίχτη της ομάδας. Γιατί ξέρω ότι θα πρέπει μετά με τα χρήματα που θα πάρω να βρω ίσως και έναν εισάξιο, ίσως και καλύτερο ποδοσφαιριστή. Σημασία έχει ποιος έρχεται δηλαδή. Όχι ποιος φεύγει, σημασία έχει ποιος έρχεται. Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία, να μην ξεχνάμε ότι όλοι φεύγουν από τις ομάδες. Βλέπουμε ότι υπάρχει πλέον, όλοι αλλάζουν ομάδες. Το θέμα είναι όμως πώς τον αντικαθιστάς αυτόν τον παίχτη όταν θα φύγει. Σέντερ φορ θέλουμε, ρε Σιάγγελε. Έχεις κανένα τεταρτάκι. Ποιοτικό. Μακάρι, μακάρι να. Μακάρι να. Παρόλα αυτά όμως, Χρήσανθε, ναι, η ομάδα βγήκε τρίτη. Έτσι. Αυτό λέει πολλά. Mm-hmm. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχουν ομάδες στην Ευρώπη που έχω αγωνιστεί κι εγώ, οι οποίες αυτή τη στιγμή μιλάνε για προβλήματα στο center for, προβλήματα στο σκοράρισμα και βλέπεις ότι πρωταγωνιστούν. Mm-hmm. Μια ομάδα αν καταφέρνει να πρωταγωνιστεί χωρίς να έχει, να το πω έτσι, ένα εννιάρι που της δίνει 15 γκολ ή 20 γκολ τη χρονιά, αυτό σημαίνει ότι γίνεται και μια σωστή δουλειά γενικότερα. Άμα έχεις και τα 15 γκολ, φυσικά είναι καλοδεχούμενα, αλλά αυτό σημαίνει όμως ότι κάτι καλό έκανε και αυτός ο επιθετικός που ήταν εκεί πέρα μέσα, άσχετα που δεν έβαλε 15-20 γκολ. Θέλω να πω δηλαδή ότι πολλές φορές ναι, ρίχνουμε το βάρος, αλλά και από την άλλη δεν φάνηκε να επηρεάζει στο τέλος την ομάδα αυτή αγωνιστικά, αν βάλουμε έτσι σαν παράδειγμα και τη θέση που κατέληξε. Έτσι. Αλλά σίγουρα το να έχεις ένα center for ο οποίος να σκοράρει 15-20 γκολ τη χρονιά, θα έχεις ένα πρόβλημα λιγότερο, για ένα πονοκέφαλο λιγότερο. Έτσι. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να συνεχίσεις τη δράση που βλέπω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική και χρειαζόμαστε νέους ανθρώπους, Άγγελε, σαν και εσένα, και στην περιφέρεια και στο Δήμο και στις κυβερνήσεις και τα λοιπά. Δραστήριους ανθρώπους χρειαζόμαστε στην πόλη. Δραστήριους. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Χρήσανθε, και εσύ καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.